Χαίρετε! Ένα ακόμη αυτοκινητικό vlog. Φοράω αυτή την υπέροχη καρφίτσα που μου έχει κάνει δώρο ο Γιώτε Ψαρά με τα ανάλογα σκουλαρίκια. Και καθώς οδηγώ, χρησιμοποιώ το χρόνο δημιουργικά, μιλώντας εσάς για τα καλά του να ζει κάποιος μόνος. Ναι, καλά ακούσατε. Τα καλά του να ζει κάποιος μόνος. Συνήθως μιλάμε για τη μοναξιά ή τους ανθρώπους που ζουν μόνοι τους έχοντας μια αρνητική, θεωρείται αρνητικό να πούμε αυτός ζει μόνος του, ζει μόνη της, είναι μόνος, είναι μόνη, είναι σαν την καλαμιά στον κάμπο, είναι μονήρης, κατάσταση μονήρης, που ζεις μόνος, που ζεις μόνη. Υπάρχει έτσι ένα αρνητικό πρόσημο στην περιγραφή του «ζω μόνος». Και συνήθως λυπόμαστε τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, φοβόμαστε εμείς ήδη να μην καταλήξουμε να ζήσουμε μόνοι. Θυμάμαι ένας φόβος που είχα όταν ήμουν νεότερη, ήταν αυτός, να μην καταντήσω όπως εκείνες τις μεσήλικες γυναίκες που είναι μόνες. Και να είμαι τώρα στα 45 μου, μια ωραιότατη μεσήλικας γυναίκα, όταν λέω ωραιότατη εννοώ ωραιότατα μεσήλικας, όχι ωραιότατη, το ωραιότατα θα το πω για μένα, μια κανονικότατα. Κανονικότατα μεσήλιξη γυναίκα η οποία ζει για πρώτη φορά παντελώς μόνη. Ναι, καλά τα ακούτε. Για πρώτη φορά τους τελευταίους 2 μήνες ζω παντελώς μόνη. Μέχρι τότε δεν έχω ξαναζήσει μόνη. Όλη μου τη ζωή ζούσα με άλλους ανθρώπους. Γεννήθηκα σε ένα σπίτι στο οποίο οι γονείς μου ζούσαν μαζί και μέχρι σήμερα ζουν μαζί. Όταν ήμουν 3 ετών είχα την ευλογία και την ευτυχία να αποκτήσουμε τον αδερφό μου, τον Θεοδόση. Το μοναδικό αδερφό που έχω, παρόλο που οι γονείς μου προσπάθησαν να κάνουν και άλλα παιδιά, δεν τα κατάφεραν, μόνο το Θεοδόση κατάφεραν να φέρουν στη ζωή. Έτσι είμαστε 2 αδέρφια. Μέχρι τα 18 μου χρόνια έχω ζήσει στην οικογένεια με τον πατέρα μου, τη μητέρα μου και τον αδερφό μου. Στα 18 μου πήγα στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσω. Τα 2 πρώτα χρόνια ζούσα σε ένα χριστιανικό φοιτητικό οικοτροφείο, στο οποίο ζούσαν άλλες 80 κοπέλες μαζί. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο «Ψυχολογικός πόλεμος», περιγράφω και λίγο και πώς ήταν το οικοτροφείο. Στα 20 μου χρόνια έφυγα από το οικοτροφείο, έφυγα το καλοκαίρι μετά το 2ο έτος και μετακόμισα τα πράγματά μου σε ένα διαμέρισμα που ήταν κοντά στο οικοτροφείο και επέστρεψα τον Οκτώβριο του 1995 και μέχρι τον Νοέμβριο του 1995, δηλαδή ούτε ένα μήνα δεν άντεξα μόνη, και βρέθηκα αρβωνιασμένη με τον πρώτο μου σύζυγο, τον πατέρα των παιδιών, με τον οποίο ήμασταν αρβωνιασμένοι σε όλο το 3ο έτος και παντρευτήκαμε το καλοκαίρι πριν το 4ο έτος, 16 Ιουλίου του 1997 πήρα το πτυχίο μου, 13 Αυγούστου του 1997 γεννήθηκε ο Λάζαρος, ήμουν παντρεμένη με τον πατέρα των παιδιών μέχρι το 2001, χωρίσαμε 13 του Σεπτέμβρη του 2001, ζούσα μαζί με τα παιδιά μέχρι τα παιδιά να τελειώσουν το σχολείο και να φύγουν από το σπίτι. Και το 2016, ενώ ο Λάζαρος είχε ήδη φύγει από το σπίτι και ζούσαμε την Κυριακή, γνώρισα το 2ο μου σύζυγο, με τον οποίο συγκατοικήσαμε το φθινόπωρο του 2016 και με τον οποίο είμαστε μαζί μέχρι και τα γενέθλια μου 4 Μαΐου του 2020, πριν από 2 μήνες. Όλα αυτά, όλα τα προηγούμενα 45 χρόνια της ζωής μου ήταν πολύ μικρές οι περίοδες στις οποίες, οι χρονικές περίοδες στις οποίες ήμουν μόνη. Στην ενήλικη μου ζωή, δηλαδή μετά τα 26 μου που χωρίσαμε τον πατέρα των παιδιών, ήμουν μόνη στις καλοκαιρινές διακοπές 2-3 εβδομάδες, 1-2 εβδομάδες το Χριστούγεννα, 1-2 εβδομάδες το Πάσχα, όταν τα παιδιά ήταν με τον πατέρα τους ή όταν πήγαιναν με το αεροπλάνο για να συναντήσω τον πατέρα του. Γιατί ο πατέρας του δεν ζούσε στην Κύπρο. Έζησε στην Κύπρο 2 χρόνια μετά που χωρίσαμε και μετά έφυγε από την Κύπρο. Και πήγαινα στο εξωτερικό να τον δω. Εκείνες τις περιόδους που έλειπαν τα παιδιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Παρόλο που ένιωθα πάρα πολύ κουρασμένη από τα παιδιά που τα μεγάλωνα μόνη μου, τις περιόδους που τα παιδιά ήταν στον πατέρα τους ένιωθα τρομερή μοναξιά. Και ένιωθα έτσι ξεκρέμαστη. Ένιωθα. Δεν ήξερα τι να κάνω με τις ώρες μου. Δεν ήμουνα καλά. Και
ήταν μικρές περίοδοι, δηλαδή δύο εβδομάδες, τρεις ερχόντουσαν πίσω τα παιδιά. Και μετά πάλι είχα παράπονο ότι είμαι μαζί με τα παιδιά, που τα παιδιά κάνουν αναταξίες και τα συνέχεια μαμά και μαμά κλπ. Όταν γνώρισα τον δεύτερο μου σύζυγο, η κόρη μου ήταν 16 ετών, δηλαδή είχε δύο χρόνια ακόμη μέχρι να πάει να σπουδάσει. Τώρα, τελευταίως που συζητούσαμε την Κυριακή και με τα παιδιά για τη ζωή μου, μου έλεγαν και οι δυο ότι νομίζουν ότι ο λόγος που προχώρησα τότε το 2016, ένας από τους λόγους που προχώρησα στο να ξαναπαντρευτώ, να πάρω την απόφαση ξανά για συγκατοίκηση, αραβώνα και γάμο, ήταν ότι φοβόμουν, έτσι λένε τα παιδιά, φοβόσουν ότι θα έμενες μόνη. Εγώ δεν είχα συνειδητοποιήσει κάτι τέτοιο, ότι φοβόμουν πως θα έμενα μόνη. Πρέπει να είναι αλήθεια όμως. Πρέπει να έχω δίκιο. Παρόλο που ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη ότι μία μαμά που ζει μόνη δεν πρέπει να προσκολάται πάνω στα παιδιά της, δεν πρέπει να κάνει τη λεγόμενη συναισθηματική αιμομιξία με τα παιδιά της, να έχει με τα παιδιά της πάρα πολύ στενές σχέσεις και να ζει τη ζωή διαμέσου των παιδιών της. Ήμουν πολύ συνειδητοποιημένη σε αυτό και φρόντιζα να το επιτύχω με το να προσπαθώ να έχω παρέες ενηλίκων, δηλαδή να κάνω παρέες με άλλους ανθρώπους στη δικιά μου ηλικία που να μακριά από τα παιδιά, δηλαδή να βγαίνω έξω κάποια Σάββατα, κάποιες Τετάρτες, να πηγαίνω για φαγητό, να έχω άλλες δραστηριότητες που να μην είναι στο σπίτι. Και αυτές τις ώρες εννοείται τα παιδιά τα φρόντιζαν έμπιστες φοιτήτρες ψυχολογίας, χρησιμοποιούσα συνήθως ως babysitter, οι οποίες ασχολούνταν δημιουργικά με τα παιδιά και τις πλήρωνα για τις ώρες που έβγαινα έξω. Δεν τα άφηνε τα παιδιά μόνα τους. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι ένιωθα μια ασφάλεια, να το πω, μια κανονικότητα, να το πω, το ότι είναι εγώ και τα παιδιά στο σπίτι. Κρίνιαζα και θυμάμαι συζητούσα με τη φίλη μου, τη Μαρία, ότι εγώ είμαι πολύ πιο τυχερή από αυτήν, γιατί είχα κάνει πιο νωρίς τα δικά μου τα παιδιά, της Μαρίας τα παιδιά ακόμη τώρα είναι στο γυμνάσιο. Ότι τώρα πάνε γυμνάσιο, νομίζω η κόρη της έχει πάει και ο γιος της θα πάει τώρα ή θα πάει του χρόνου. Λοιπόν, είναι πολύ πιο μικρά από τους δικούς μου, δηλαδή 10 χρόνια διαφορά. Και μου έλεγε η Μαρία, πω σε ζηλεύω γιατί εσύ θα ξεπαιδιώσεις πιο νωρίς. Έλεγε περί η μέρα της ελευθερίας μου, θα είναι η μέρα που θα πάει ο γιος μου στρατό, έλεγε η φίλη μου Μαρία. Και το συζητούσαμε, αλλά φαίνεται ότι υποσυνείδητα ίσως το φοβόμουν αυτό το πράγμα. Το να μην έχω τα παιδιά. Παρόλο που λέω ότι δεν υπήρξα ποτέ προσκολλημένη στα παιδιά. Με όλη μου τη διάθεση τους έστελνα στις γιορτές, στα καλοκαίρια στον πατέρα τους. Δεν έχω παράπονο που πήγαιναν. Προχθές που σκανάριζα παλιές φωτογραφίες, χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα φωτογραφίες που ήταν τα παιδιά στον πατέρα τους, που περνούσαν όμορφα, που ήταν χαρούμενοι με τον παππού τους, με τη γιαγιά τους, με τις θείες τους, με τον θείο τους, με τον κόσμο εκεί. Δηλαδή ήταν ωραίο πράγμα. Χαιρόμουν ότι τα παιδιά μου θα πάνε το καλοκαίρι, θα πάνε στον μπαμπά τους, στη γιαγιά τους, στον παππού τους, στο θείο τους, στην ευρύτερη οικογένεια εκεί πέρα και θα περάσουν ωραία. Το ήξερα πως θα περάσουν ωραία και τώρα, μέχρι τώρα όταν πάνε περνάνε ωραία και χαίρομαι γι' αυτό. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δεν το είχα δοκιμάσει το κομμάτι το μένω μόνη για πάντα. Για πάντα με την έννοια του είναι μια μόνιμη κατάσταση. Δεν θα είναι 2-3 εβδομάδες που θα πάει αυτός που ζει μαζί μου, αυτοί που ζουν μαζί μου θα πάει διακοπές και θα έρθει. Έτσι συνέβη και 4 Μαΐου του 2020, πριν 2 μήνες περίπου. Η συνθήκη που γνωρίζετε εσείς εδώ στο κανάλι, επήλθε η λήξη του δεύτερου μου γάμου, απρογραμμάτιστα. Εγώ που θέλω όλα να τα έχω προγραμματισμένα, αυτό δεν κατάφερα ούτε να το προβλέψω, ούτε να το ελέγξω, ούτε να το προγραμματίσω, ούτε να το... πώς να το χαραπώ, ούτε να το... να το αποτρέψω, αν υπάρχει τέτοια λέξη, ναι, ούτε να το αποτρέψω δεν έχω καταφέρει, τίποτα δεν έχω καταφέρει, τα έχω κάνει... Έκανα τα τέλεια σε που λέμε στην Κύπρο, δεν θα τα κατάφερα αυτό. Και όταν επήλθε το μοιραίο εντός εισαγωγικών, ζούσε και ο Λάζαρος μαζί μου. Ο Λάζαρος, ο οποίος είχε έρθει απρογραμμάτιστα για λόγω της καραντίνας. Με τον οποίο ο Λάζαρο μιλούσαμε προχθές και μου λέει: εμένα μου έχει κάτσει πολύ καλά το 2020 για τον εαυτό του, μου λέει. Έχουν γίνει πολύ καλές, πολύ θετικές αλλαγές στη ζωή μου το 2020. Απρογραμμάτιστα, γιατί ο Λάζαρος ήρθε για την καραντίνα, περάσαμε μαζί 2,5 μήνες περίπου. Και
με μια αλληλουχία γεγονότων που δεν ήταν προγραμματισμένα, άνοιξαν επαγγελματικοί δρόμοι για τον Λάζαρο που τελειώνει τώρα το μάστερ του, προοπτικές που τις επιθυμούσε αλλά δεν φανταζόταν πως θα μπορούσαν να τις πετύχει, και ήταν πάρα πολύ, πολύ ευχαριστημένος ότι ενώ έχει άλλο πλάνο, ενώ σκεφτόταν ότι θα τελειώνει το Σεπτέμβριο το μάστερ και θα, μετά θα, θα πήγαινε, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό ή στον πατέρα του να δουλέψει, ή θα παρέμενε στην Αγγλία, ενώ κατά βάθος ήθελε να, να δουλέψει στην Πάφο, γιατί ο Λάζαρος του αρέσει πάρα πολύ η Πάφος και η θάλασσα και ο κόσμος εκεί και είναι παφίτης. Παρόλο που έχει γεννηθεί Θεσσαλονικιός, είναι παφίτης, ενώ η Κυριακή που έχει γεννηθεί στην Πάφο, παραπάνω Λευκοσιάτης. Λοιπόν, και μου λέει ο Λάζαρος αυτό ότι εμένα μου έχει έρθει πολύ θετικά το 2020. Δηλαδή έχουν έρθει θετικές εξελίξεις στη ζωή του που δεν τις περίμενε. Λοιπόν, εκείνο το διάστημα που επήλθε το δικό μου το μοιραίο, που και εμένα νομίζω θετική εξέλιξη ήταν αυτή, ήταν και ο Λάζαρος μαζί μου. Ο οποίος Λάζαρος τότε μου λέει: ξέρεις, εγώ θα μείνω μαζί σου. Μείνω μαζί σου και θα επιδιώξω να βρω δουλειά στη Λευκοσία. Παρόλο που δεν του αρέσει η Λευκοσία του Λάζαρου, θα επιδιώξω να βρω δουλειά στη Λευκοσία για να είμαστε μαζί. Και θα, δεν θα σε αφήσω μόνη σου. Θα σε αφήσω μόνη σου, θα έχεις παρέα, θα κάνουμε bonding και διάφορα τέτοια. Τις πρώτες μέρες, επειδή άνθρωπος είμαι και εγώ, α, λέω, τι ωραία, θα ζω με το γιο μου. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι δεν θα ήταν υγιής συνθήκη το παιδί στα 23 του να ζει με τη μάνα του, μετά που έχει έρθει από τις σπουδές. Η υγιής συνθήκη είναι το παιδί στα 23 του από τη στιγμή που τελειώσει τις σπουδές του και θα βρει δουλειά να μείνει μόνο του. Αυτή είναι η δική η υγιής συνθήκη. Την οποία την έχει επιτύχει το παιδί. Μου είχε πει αυτό το πράγμα και λέω, εντάξει, δεν θα είμαι μόνη μου. Μετά όμως, που μια-δυο εβδομάδες μετά το συμβάν, έπρεπε να πάει στην Πάφο γιατί είχε κάποιες δουλειές και ήμουν μόνη μου. Οι πρώτες 5-6 μέρες που ήμουν μόνη μου ήταν πολύ δύσκολες. Δεν έτρωγα, δεν κοιμόμουν, δεν ηρεμούσα, ήμουνα ανάστατη. Δεν ήταν καλή φάση, δύσκολα. Δύσκολο. Δεν είχα μείνει ξανά μόνη μου και ήξερα ότι είναι μόνη μου. Ήμουν μόνη μου και ήξερα πως είναι μόνη μου. Εν τω μεταξύ, εγώ υποσυνείδητα γνώριζα το παιδί θα πήγαινε στην Πάφο και θα κάηκαν εκεί αρχή επαγγελματική, θα έρχονταν στη Λευκοσία, αφού τ' αρέσει η Πάφος. Ήρθε πίσω δύο μέρες. Τις δύο μέρες που ήρθε πίσω, μου βαρυφάνηκε λίγο που έπρεπε να μπω σε πρόγραμμα συγκεκριμένο, να έχω φαγητό συγκεκριμένη ώρα έτοιμο κλπ. Κλπ. Οπότε όταν ξαναπήγε πίσω. Ένιωσα έτσι μια ξαλάφρωση. Πέρασαν και μέρες. Ένας μήνας ήταν που δεν κοιμόμουν, δεν έτρωγα, δεν έπινα. Ρυθμίστηκαν και τα ωράρια μου του ύπνου και του φαγητού, που είναι πολύ βασικά τα ωράρια ύπνου και φαγητού για να είμαστε καλά ψυχικά και συναισθηματικά. Οπότε τώρα έχουμε κλείσει δύο μήνες και κάποιες μέρες που ζω μόνη. Έχω συνέλθει από το πρώτο σοκ του χωρισμού, από το πρώτο στάδιο του πένθους του έντονου, και σιγά σιγά προσαρμόζομαι στην καινούργια συνθήκη, η οποία είναι υπέροχη. Σοβαρά, είναι πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Γι' αυτό ξεκινώντας από τη Λευκοσία για να πάω στην Πάφο, έχω πάει μέσω Κερίνιας, έχω κάνει όλο το γύρο και έρχομαι στα καλά του να μένεις μόνος. Το καλό του να μένεις, ένα από τα καλά του να μένεις μόνος είναι ότι κάνεις το πρόγραμμα σου όπως εσύ γουστάρεις. Δεν σε πιέζει κανείς, ούτε τι ώρα θα κοιμηθείς, ούτε τι ώρα θα σηκωθείς, ούτε τι ώρα θα φας, ούτε αν θα φας, ούτε αν δεν θα φας, ούτε τι έφαγες. Όχι πως μου είχα παράπονο, δεν με είχε πιέζει κανένας τι έτρωγα, αλλά έχει που τους πιέζουν. Μην τρως το ένα, μην τρως το άλλο, ή φάε. Έχεις μια ελευθερία του να φτιάξεις το πρόγραμμα σου όπως εσύ θες. Το πρώτο καλό. Το δεύτερο καλό είναι ότι περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο ακριβώς όπως γουστάρεις. Για παράδειγμα, βλέπεις, κοιτάζεις σειρά στην τηλεόραση στο Netflix. Εγώ στο Netflix κοιτάω σειρές. Κοιτάω σειρά στο Netflix, κοιτάω τη σειρά που μου αρέσει. Τη σειρά που γουστάρω. Δεν έχω έγνοια αν αρέσει και στο άλλο πρόσωπο ή στα άλλα πρόσωπα. Γιατί και τα παιδιά μου λέω, τι είναι αυτά που βλέπεις. Δεν μου αρέσει αυτό, βάλει κάτι άλλο. Βλέπω ό,τι γουστάρω. Τι ωραίο που είναι. Βλέπω ό,τι γουστάρω. Το άλλο καλό του να ζεις μόνος σου είναι ότι έχεις πολύ λιγότερες δουλειές. Έχεις πολύ λιγότερο φαγητό να μαγειρέψεις και πολύ πιο αραιά. Εμένα μου αρέσει και μαγειρεύω ικανές ποσότητες. Μαγειρεύω κάθε 2-3 μέρες, δεν μαγειρεύω κάθε μέρα. Δεν μαγειρεύεις συνέχεια, δεν μαγειρεύεις πολύ φαγητό. Είναι πιο ξεκούραστο το μαγείρεμα, πιο λίγο. Πολύ πιο λίγο καθάρισμα έχεις. Άλλο ένας άνθρωπος
να χρησιμοποιεί το σπίτι και άλλο να το χρησιμοποιούν δύο και τρεις. Και άμα είναι και δύο και τρεις και τέσσερις, μπορεί ο καθένας να έχει διαφορετικές συνήθειες καθαρίσματος, συγυρίσματος κτλ. Και να γίνονται τα πράγματα πολύ μπλουμ. Άρα κάνεις λιγότερες δουλειές, έχεις λιγότερο καθάρισμα, έχεις λιγότερα ψώνια, άμα είσαι μόνος σου. Χρειάζεται λιγότερες φορές να πας για ψώνια, άμα είσαι μόνος σου. Επίσης, άμα είσαι μόνος σου και ψωνίζεις μόνος σου, ψωνίζεις ακριβώς ό,τι γουστάρεις. Δηλαδή, δεν είναι η φάση του να παραγγείλεις να σου ψωνίσει ο άλλος και να σου φέρει άλλα αντάλλων πράγματα ή να πάει ο άλλος να ψωνίσει και να αγνοήσει. Δεν μου είχαν συμβεί εμένα αυτά τα πράγματα, αλλά συμβαίνουν στους άλλους. Να αγνοήσει τις αρέσεις εσένα και να φέρει ό,τι αρέσει σε αυτόν. Δεν ξαναλέω, δεν κάνω παράπονο, ε. Λοιπόν, ψωνίζεις, έχεις πιο λίγα έξοδα, έχεις πιο λίγα ψώνια. Ψωνίζεις εκείνα μόνο που χρειάζεσαι. Επίσης κοιμάσαι καλύτερα, γιατί αν ο άλλος ροχαλίζει, αν ο άλλος έχει ανήσυχο ύπνο, αν ο άλλος είναι βαρύς, αν ο άλλος έρχεται και κουλουριάζεται πάνω σου καθώς κοιμάσαι, αν ο άλλος φυσά από φυσά, η ποιότητα του ύπνου όταν κοιμάσαι μόνος σου είναι σαφώς 150% πάρα πολύ καλύτερη, καλυτερότερη. Καλυτερότερη ποιότητα του, δεν το συζητώ. Και ο ύπνος είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα για να είσαι καλά. Και επίσης, όταν ζεις μόνος σου, επιλέγεις να κάνεις παρέα με όποιους γουστάρεις. Αν δεν γουστάρεις να κάνεις παρέα με κάποιους ανθρώπους, δεν κάνεις. Δηλαδή, δεν είσαι υποχρεωμένος να κάνεις παρέα με κάποιους ανθρώπους επειδή είναι φίλοι της γυναίκας σου, του άνδρα σου, των παιδιών σου και ξέρω εγώ. Ειδικά όσες είναι μονογονεί και μακούνε, όσοι είναι μονογονεί και μακούνε αυτά τα υποχρεωτικά, πρέπει να πάμε στα γενέθλια, πρέπει να πάμε στο πάρτι, πρέπει να πάμε στην εκδήλωση, πρέπει να πάμε από εδώ, πρέπει να πάμε από εκεί. Και γενικά, εγώ θεωρώ, τώρα που το βιώνω για πρώτη φορά στη ζωή μου, το να ζω μόνη μου και να είναι μόνιμο, το να ζω μόνη μου, ωραίο αυτό, το να ζω μόνη μου και να είναι μόνιμο, καραγουστάρω, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι που δεν έχω να δώσω αναφορά σε κανένα. Και το κυριότερο, επειδή εγώ είμαι και ενοχικός τύπος, που δεν έχω να σκέφτομαι, αχ, αν το πω αυτό, αν το κάνω το άλλο, μήπως στενοχωρήσω τους άλλους, μήπως τους φέρω σε δύσκολη θέση. Άρα έχει πολλά καλά του να ζεις μόνος. Έχουμε πει αρκετά καλά του να ζεις μόνος. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως προτρέπω τους ανθρώπους να ζουν μόνοι και να μην επιδιώκουν τη συντροφικότητα. Σε καμία περίπτωση. Απλώς ήθελα να φτιάξω αυτό το βίντεο για όλους τους άλλους που είναι μόνοι και μόνες μόνιμα, γιατί εγώ είμαι καινούργια σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έζησα χωρίς σύντροφο για πολλά χρόνια, αλλά είχα μαζί μου τα παιδιά. Πρώτη φορά είμαι μόνη μόνιμα. Θέλησα να κάνω αυτό το βίντεο για να δώσω έτσι και το αισιόδοξο μήνυμα ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου να μην έχουμε σύντροφο. Δεν είναι το τέλος του κόσμου να ζούμε μόνοι μας. Και ότι μπορούμε να βλέπουμε και τα θετικά μιας κατάστασης. Εάν ζούμε μόνοι μας και νιώθουμε θλίψη, νιώθουμε κατάθλιψη, νιώθουμε ότι δεν αντέχουμε τη μοναξιά μας, σκεφτόμαστε πολλές αρνητικές σκέψεις, ανησυχούμε για την υγεία μας, τη σωματική και τη ψυχική, τότε κάνουμε πάρα πολύ καλά να ζητήσουμε βοήθεια από έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Αυτό που ξέχασα εγώ να πω, να αναφέρω, και κακώς το ξέχασα γιατί είναι πάρα πολύ ουσιώδες, είναι ότι από τις πρώτες μέρες που έγινε ο γέγονε, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, ξανά. Είχα κάνει πολλές φορές ψυχοθεραπεία στη ζωή μου. Ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και η ψυχοθεραπεία με βοηθάει πάρα πολύ. Έχω μια τελετουργία, το Σάββατο, το απόγευμα κάνω ψυχοθεραπεία. Η ψυχολόγος μου δεν ζει στην ίδια περιοχή που ζω εγώ, δεν είναι το γραφείο του στην ίδια περιοχή, πρέπει να κατεβώ κάτω στην πόλη. Να κάνω μια διαδρομή αρκετά, σε μια άλλη πόλη βασικά, ούτε καν στη Λευκοσία. Άρα κάνω μια διαδρομή μια ώρα τουλάχιστον, μια μισή ώρα για να πάω εκεί. Κατά τη διάρκεια που οδηγώ για να πάω στη ψυχοθεραπεία, προετοιμάζομαι ψυχικά, συναισθηματικά, ακούω μουσική που είναι έτσι αρεστή σε μένα. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του μουσική που τον εκφράζει, που τον ηρεμεί, που τον ξεκουράζει. Συγκεντρώνω τις σκέψεις μου. Ποτέ δεν σας κάνω βίντεο πριν την ψυχοθεραπεία. Μετά μπορεί να σας κάνω καμιά φορά βίντεο. Όπως το βίντεο που σας έκανα στη θάλασσα ήταν μετά την ψυχοθεραπεία. Πριν την ψυχοθεραπεία δεν έχω την προσοχή μου πουθενά αλλού. Η προσοχή μου είναι σε μένα. Νιώθω ότι είναι μια ιερή λειτουργία για την ψυχή μου αυτή. Προετοιμάζομαι από μέρες πριν.
είμαι χαρούμενη που έρχεται το Σάββατο, γιατί το Σάββατο είναι μια μέρα που θα πάω να κάνω ψυχοθεραπεία. Είναι η πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας. Και στην ψυχοθεραπεία νιώθω ότι, όπως έχω πει και σε live, ότι γίνεται το σπα της ψυχής. Είναι πολύ καλό για την ψυχούλα μας, έτσι να δίνουμε χρόνο στη ψυχή μας να μιλήσει, να εκφραστεί, να ξεκουραστεί, να αγαπηθεί και να αγαπηθεί με την ψυχοθεραπευτική αγάπη. Ψυχοθεραπευτική αγάπη, την οποία είσαι πολύ τυχερός να την γνωρίσεις πηγαίνοντας σε ένα θεραπευτή που έχει πνευματικότητα και είναι δουλεμένος καλά και ο ίδιος, σε ένα ψυχολόγο-ψυχοθεραπευτή ο οποίος έχει και integrity, έχει για ακεραιότητα και εντυμότητα ως χαρακτήρας και κάνει τη δουλειά του, εξασκεί τη δουλειά του ως λειτουργήμα. Είναι πολύ, πολύ ανακουφιστικό για την ψυχή αυτό το πράγμα και το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το συστήνω και στους ανθρώπους που δεν ζουν μόνοι. Το συστήνω σε όλους τους ανθρώπους στην ψυχοθεραπεία. Είμαι φαν της ψυχοθεραπείας, είμαι υπέρμαχος της ψυχοθεραπείας και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όσοι παρακολουθείτε το κανάλι. Οπότε όποιοι ζουν μόνοι και νιώθουν ότι έχουν συμπτώματα κατάθλιψης, αγχώδους διαταραχής, φοβιών κτλ., καλά κάνουν να κάνουν ψυχοθεραπεία. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, και λόγω του ότι κάνω ψυχοθεραπεία, αλλά και λόγω του ότι προ δεκαετίας περίπου είχα περάσει έτσι μια πολύ έντονη διαταραχή πανικού, έτσι δυνατή διαταραχή πανικού και κατάθλιψης. Είχα κάνει από τότε θεραπεία για την κατάθλιψη, την γενικευμένη αγχώδη διαταραχή και τη διαταραχή πανικού που είχα, σε αυτό το ωραίο τρίπτυχο, συνήθως πάει μαζί, κατάθλιψη, γενικευμένο άγχος και διαταραχή πανικού. Και έχω αντιμετωπίσει έκτοτε βιολογικά τα συμπτώματα του άγχους, των φοβιών και της κατάθλιψης. Είμαι ενδυναμωμένη νευρολογικά. Γιατί είχα κάνει τη θεραπεία με τα αντικαταθλιπτικά και λοιπά που σας έχω πει τότε. Οπότε σε αυτή τη φάση δεν έχω τέτοια θέματα. Που με ρωτάτε αν φοβάμαι το βράδυ, αν φοβάμαι μόνη μου, δεν φοβάμαι. Εννοείται ότι λαμβάνω τις απαραίτητες προφυλάξεις, εννοείται ότι υπάρχουν διπλές κλειδαριές, εννοείται ότι υπάρχουν ασφάλειες, τα πάντα όλα στο σπίτι, ενώ δεν είναι ότι κοιμάμαι με τις πόρτες ανοιχτές και χωρίς να προσέχω. Είμαι προσεκτική, όπως πάντοτε ήμουν προσεκτική, αλλά νιώθω ασφαλής και νιώθω ότι είναι ψευδέστης η ασφάλεια, πως άμα ζούμε με κάποιον άλλο άνθρωπο, ότι αν έχει και άλλους ανθρώπους στο σπίτι, ότι θα είμαστε πιο προστατευμένοι, καμία σχέση. Είτε μόνος σου είσαι, είτε με παρέα είσαι, άμα να πάθεις κάτι θα το πάθεις, άμα δεν είναι να πάθεις κάτι θα το πάθεις, έχω εμπιστοσύνη στο Θεό, ξέρετε πως δεν είμαι θρήσκα, αλλά πιστεύω στο Θεό, κάνω την προσευχή μου, εναποθέτω τη ζωή μου και των παιδιών μου και όλων των ανθρώπων που αγαπώ στα χέρια του Θεού, κάνω ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό από μόνη μου. Και από εκεί και πέρα, ό,τι θέλει ας γίνει, ενώ ό,τι συμβεί θα το αντιμετωπίσουμε. Δεν φοβάμαι, όχι. Δεν φοβάμαι. Και μπορώ να πω ότι παλιότερα, τότε που έφευγαν τα παιδιά, παρόλο που ζούσα και σε πολυκατοικία που ήταν πιο προστατευμένη, υποτίθεται κατάσταση, αν και τώρα δεν ξέρω πόσο προστατευμένη είναι στην πολυκατοικία, μια πόρτα είναι, ενώ στο σπίτι είχε χίλιες πόρτες να πέρασε κάποιος να έρθει να σε βρει. Όπως και να έχει, παλιότερα μπορεί να φοβόμουν και λίγο το βράδυ να είμαι μόνη, τώρα όχι, δεν. Είναι που είναι και η γειτονιά φιλική, είναι οι άνθρωποι καλοί, με γνωρίζουν οι άνθρωποι, έχουν την έγνοια μου και δεν έχω φόβο, δεν έχω φόβο. Και αν κάποιος έχει φόβο σε σημείο που του παραλύει τη λειτουργικότητα του, δηλαδή που δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, που δεν τρώει καλά, που δεν ξεκουράζεται, που γενικά δεν μπορεί να λειτουργήσει, τότε πρέπει να κάνει, να ζητήσει βοήθεια από ειδικό, από ψυχολόγο και ίσως και από ψυχίατρο. Γιατί πολλές φορές η φοβία είναι μια κλινική συνθήκη, την οποία πρέπει να κάνουμε θεραπεία, ψυχοθεραπεία και ίσως και φαρμακευτική θεραπεία για να την ξεπεράσουμε. Παλιότερα είχα και θέμα, φοβόμουν να οδηγήσω, για παράδειγμα. Το 2007 που ήταν έτσι σε μεγάλη, 13 χρόνια είχε ξεκινήσει. Βασικά όλα αυτά είχαν ξεκινήσει από το 6, μετά που σκοτώθηκε η ξαδερφούλα με Ραφαέλα σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Το 2007 που είχα θέμα μετά με την οδήγηση, πάθαινα κρίσης πανικού κατά τη διάρκεια της οδήγησης, ήταν πάρα πολύ δύσκολο για μένα, τον οδηγώ μια χαρά. Ενώ δεν έχω θέματα τέτοια άγχους και φοβιών που να είναι και όχι απλά θέματα συναισθημάτων, αλλά και θέματα διαταραχής, που διαταραχή σημαίνει μια διαταραχή στους νευροδιαβιβαστές που χρειάζεται να πάρεις και φάρμακα για να το τακτοποιήσεις. Είναι τακτοποιημένο. Αυτά λοιπόν, τα καλά του να ζεις μόνος, χωρίς να σημαίνει ότι
προτρέπω τους ανθρώπους να ζήσουν μόνοι όσοι δεν ζουν μόνοι. Έχει πολλά καλά και η συντροφικότητα, έχει πολλά καλά και το να ζεις με τον άνδρα σου και το να ζεις με τα παιδιά σου και έχει πολλά καλά και το να έχεις άνδρα και το να έχεις γυναίκα και το να βιώνεις την οικογενειακή ζωή, έχει εξαιρετικά καλά, εντάξει. Δεν είμαι εναντίον του γάμου, δεν είμαι υπέρμαχος του ότι όλοι πρέπει να ζουν μόνοι. Απλώς όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάχνεις λεμονάδα, λένε οι Εγγλέζοι. Αυτό μου συμβαίνει στη ζωή μου τώρα. Είμαι μόνη, ζω μόνη, μόνιμα. Ζω μόνη, μόνιμα. Ζω μόνη, μόνιμα και το αντιμετωπίζω και το έχω γυρίσει υπέρ μου. Και είναι θέμα και βοήθειας, εξαιρετικής βοήθειας που παίρνω από την ψυχοθεραπεία και ενδυνάμωσης, αλλά είναι και θέμα μιας λογικής έτσι, αξιολόγησης των πραγμάτων. Με βοήθησε πάρα πολύ η εκλογήκευση και στην απόφαση για το χωρισμό και στο να χωνέψω την απόφαση για το χωρισμό, αλλά και στο να βρω τρόπο η καθημερινότητα μου να είναι ισορροπημένη, να είναι υγιής και να είμαι καλά. Σημαντικά πράγματα που έχουν σχέση με το να ζεις καλά μόνος είναι το να φροντίζεις να έχεις ταχτές και ταχτικές ώρες ύπνου και φαγητού, δηλαδή να τρως ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό και ένα βραδινό, να μην μένεις νηστικός, να κοιμάσαι τουλάχιστον 5-6 ώρες το βράδυ και να συμπληρώνεις το μεσημέρι. Στην ηλικία τη δικιά μας των 45 ετών είναι καλές και 7 και 8 ώρες ύπνο την ημέρα. Εντάξει. Να μην χρειαζόμαστε 10 όπως θέλουν οι εφηβοί ή τα βρέφη, αλλά τις 8 ώρες τις θέλουμε, τις 7,5-8 ώρες. Αν κοιμάσαι επαρκώς και αν τρέφεσαι επαρκώς και θρεπτικώς, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και στη ψυχική υγεία, όχι μόνο στη σωματική. Δηλαδή, για να νιώθουμε καλά, πρέπει να φροντίζουμε και το σώμα μας. Ο ύπνος είναι πολύ βασικό πράγμα. Αν έχουμε θέμα με τον ύπνο, πρέπει να το δούμε και με γιατρό. Αν κάποιοι μπορεί να χρειάζονται να δουν πνευμονολόγο, γιατί ίσως να έχουν υπνική άπνοια και να δυσκολεύονται να κοιμηθούν, ή όσοι ροχαλίζουν και έχουν θέματα αναπνοής, μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε μελέτη ύπνου κλπ. Να το κάνουμε, να ακούσουμε τις οδηγίες που θα μας δώσει ο γιατρός. Αν μας πει, για παράδειγμα, να αλλάξουμε κάποιες συνήθειες ή να χάσουμε βάρος ή οτιδήποτε, να το ακολουθήσουμε. Και αν κοιμάσαι καλά, αν τρως καλά, αν φροντίζεις την προσωπική σου υγιεινή, πολύ βασικό αυτό. Το να ζεις μόνος δεν σημαίνει ότι θα κυκλοφορείς κιόλας άλουτος και λερωμένος και απεριποίητος και δεν ξέρω τι άλλο. Αν προγραμματίζουμε τις εξόδους μας και τις διανέμουμε σε ταχτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή να βγαίνουμε έξω από το σπίτι κάθε 2-3 μέρες τουλάχιστον. Μιλάω για αυτούς που δουλεύουμε και μέσα στο σπίτι. Εγώ δουλεύω και μέσα στο σπίτι. Αυτοί που πάνε δουλειά βγαίνουν στη δουλειά. Είναι ένα καλό που έχει το να πηγαίνεις αλλού δουλειά, να κάνεις και βλέπεις και κόσμο. Ότι βλέπεις και κόσμο. Αν έχουμε τακτική επαφή με τους ανθρώπους που έχουμε ουσιαστικές φιλίες, έστω και με ένα μήνυμα ή ένα τηλέφωνο, πολύ βοηθητικά στις μέρες μας, το διαδίκτυο, τα διάφορα messengers όπως είναι το WhatsApp, το Viber κτλ. Ό,τι έχει ο καθένας, το messenger του Facebook ή τα email, που μπορούμε να επικοινωνούμε με ανθρώπους με τους οποίους έχουμε meaningful connections, έχουμε νοηματοδοτημένες συνδέσεις. Όλα αυτά μας βοηθούν στο να ζούμε καλά. Δηλαδή και μόνος σου πρέπει να φροντίζεις να έχεις και την ψυχαγωγία σου και να έχεις και κοινωνικότητα. Δηλαδή 1-2 φορές τη βδομάδα να βρεθείς με άλλους ανθρώπους, τουλάχιστον. Μιλάω για αυτούς που ζούμε μόνοι μας και δουλεύουμε στο σπίτι μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, περί του ωφελών, για τα ωφέλη που έχει το να ζεις μόνος. Εύχομαι σε όσοι ζείτε μόνοι μόνιμα και θέλετε να παραμείνετε μόνοι μόνιμα, να παραμείνετε μόνοι μόνιμα, σας έχω τρελάνει, μόνοι μόνιμα. Όσοι είστε με παρέα, να περνάτε καλά με την παρέα σας και να βελτιώνετε η παρέα σας ώστε να είστε καλά. Και τι να κάνουμε, ό,τι μας δίνει η ζωή το αξιοποιούμε. Τα φιλιά μου, σας αγαπώ, γεια.